Βλέπετε εδώ ένα χάλι. Είπαμε να αρχίσουμε να κάνουμε ένα μπάνιο σαν τους ανθρώπους και μας τη χαλάνε τη δουλειά. Ώρα 12 το μεσημέρι. Αυτές τις εικόνες παρουσίαζε η θαλάσσια περιοχή της Φλωρίδας στον Καρτέρο, με τους λουόμενους να διαμαρτύρονται και να ζητούν από τους αρμόδιους να βρεθεί η πηγή του κακού. Βλέπετε κι εσείς, τι βλέπετε? Τα χάλια κατεβαίνουν και συνεχίζουν και κατεβαίνουν κάτω. Τι είναι αυτό το καφέ? Δεν ξέρουμε. Από πού είναι, τι είναι, δεν ξέρουμε. Μπήκαμε καλά, καλή και ωραία η θάλασσα και δεν μπορούσαμε να βγούμε. Ποιο εκεί έχει πέτρες? Και έχουμε μάθει από εδώ τη γωνία με την αμμουδιά, είναι ωραία, αλλά σήμερα μας τη χαλάσανε. Εγώ κολυμπώ τόσο καιρό εδώ πέρα, τόσα χρόνια μάλλον, αυτό το χάλι που έχει γίνει η τρίτη φορά. Αυτό είναι η τρίτη φορά που γίνεται φέτος, δεν έχει ξαναγίνει. Αύριο δεν θα έρθω εδώ πέρα. Όχι. Αύριο θα πάω στο Αρίνα. Λουόμενοι που απολάμβαναν τον μπάνιο τους στη θάλασσα, ξαφνικά αντίκρισαν το γαλάζιο χρώμα της θάλασσας να αλλάζει προς κίτρινο καφετί, με τους ίδιους να προσπαθούν να βγουν από τα βράχια ή κολυμπώντας αρκετά μέτρα μακριά από το επίμαχο σημείο. Εγώ 10 η ώρα μπήκα μέσα και η θάλασσα δεν ήταν έτσι. Και βγαίνοντας από εκεί, βγήκα τα βράχια, κόντεψα να χτυπήσω, ας πούμε, για να βγω να έρθω από τα πράγματά μου εδώ. Βλέπω να σκουραίνει η θάλασσα, λέω τι γίνεται εδώ πέρα. Και γύρισα πίσω και πήγα από τα βράχια και βγήκα. Σαν καφελίμι, έτσι. Είναι σαν καφελίμι, δηλαδή πέσει. Και δεν είναι τώρα. Εδώ κάτω, ερχόμαστε, ας πούμε, εδώ πέρα είναι πιο κοντινή παραλία. Ερχόμαστε τόσοι άνθρωποι, ας πούμε, να κάνουν μπάνι και είναι αμαρτία, ας πούμε, να την ενεμολύνουν. Εδώ καφέ, πράσινη, κίτρινη, το ίδιο είναι. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει λύση. Εγώ θα πάω τώρα προς τα εκεί, γιατί θέλω να βάλω τα πόδια μου μόνο. Ναι. Και that's all. That's all. Σκέφτομαι ότι δεν κάνουν τίποτα σωστό από την αρχή. Και πέρσι τα ίδια ήτανε και ξανά μανά. Δηλαδή τι θα παίζουμε. Είχαμε προχωρήσει μέσα και όταν βγήκαμε δεν μπορούσαμε να βγούμε, γιατί ήταν αυτό το χάλι. Συχαίνομαι. Λουόμενοι ενημέρωσαν τη Δημοτική Αστυνομία προκειμένου να γίνει αυτοψία στην περιοχή και να διερευνηθεί αν πρόκειται για ρήπανση του περιβάλλοντος ή όχι από το ριάκι που καταλήγει στη θάλασσα. Έχω πάρει και τη Δημοτική Αστυνομία. Και ήρθε η Δημοτική Αστυνομία. Όχι, δεν ήρθε, θα το κοιτάξει, λέει το θέμα. Γι' αυτό λέω και εγώ, πούμε, μόνο εσείς, γιατί και πέρσι εγώ πήρα πάλι τηλέφωνο στις 28 Αυγούστου που είχε γίνει και εδώ χάμω πάλι ήταν και βρωμούσε πράγματι. Ναι. Και βρωμούσε, όχι παραλία, μέχρι να πάει στην Αμνησό βρωμούσε τότε. Η αλήθεια ήταν. Αλλά εντάξει. Το πρόβλημα βλέπω πάλι ότι ακόμα δεν αρχίξε το καλοκαίρι και οι άνθρωποι θα συνέχισαν, δεν μπορούν να βγουν. Η κυρία ήταν μέσα και με το καπέλο και δεν μπορούσε να βγει. Παράλληλα, λουόμενοι εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για τις εικόνες με τα καλάμια και τα κάθε είδους σκουπίδια στην παραλία. Γιατί δεν έρχονται να καθαρίσουν? Δεν παίρνουν τους φόρους, δεν πληρώνουμε. Δηλαδή, δεν μας σέβονται. Έτσι απλά, δεν μας σέβονται.